Έρωτας της Θωμαΐς. Ο έρωτας λοιπόν της Θωμαΐς ονομάζεται Γιάννης Σαπουτζής. Είναι επιχειρηματίας, μένει στη Γλυφάδα, αλλά έχει και μια πολύ μεγάλη αγάπη και κοινή με σένα για το σερφ. Είναι πολύ καλή. Είναι 30 χρονών. Θα δούμε τώρα φωτογραφία του και τι έχει γράψει στο Facebook. Αμέ. Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ, Θωμαΐ απέργει το Άινερ. Λοιπόν, η Θωμαΐ είναι σε σχέση. Αγαπάει, είναι ερωτευμένη. Ο Γιάννης την στηρίζει πάρα πολύ. Θέλω να σας πω λίγο το χρονικό. Γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων. Ο συγκεκριμένος, ο Γιάννης είναι δεξιά. Έτσι πολύ ωραίο παιδί, με ξυρισμένο μαλλί, πράσινα μάτια, πολύ ωραίο χαμόγελο. Ταιριάζουν πολύ Φλωρίδα. Πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι. Πολύ γλυκό παιδί. Και είναι, δεν έχουν μεγάλη διαφορά ηλικίας. Όχι, γιατί είναι 30 χρονών και η Θωμαΐς είναι 26 περίπου εκεί. Αλλά φαίνεται πολύ όριμος άνθρωπος και πολύ καλός το βλέμμα. Με τη γραβάτα του εδώ είναι στη θάλασσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο παιδί. Έχει τύχει και το γνωρίζω και προσωπικά. Είναι πραγματικά και πολύ καλό παιδί και πολύ χαμηλό τόνο. Κάνει σερφ. Τι διαφορά είναι έχει, ένα παιδί, θέλω να σας πω. Δεν πειράζει, καλέ. Μπείτε σε ένα και πάτε. Είναι, να σας πω για τον Γιάννη, ότι είναι πολύ χαμηλών τόνων, ότι έχει πολύ χιούμορ. Γνώρισε την Θωμαΐ μέσω κοινών φίλων. Είναι μαζί κάποιους μήνες. Όχι πολλούς, αλλά ούτε λίγοι. Είναι περίπου 7 μήνες μαζί. Είναι πάρα πολύ ερωτευμένη. Και ο Γιάννης τη στηρίζει, παιδιά μου, σε όλα. Μα σε όλα είναι πάντα εκεί παρόν, όπου τραγουδάει. Φλωρίδα, χθες ήταν καλεσμένη στο Μαΐ στον Θέμη Γεωργαντά. Νομίζω ότι εκεί στο ΜΑΝΤ και με τον Θέμη πρέπει κάτι να ξέρανε. Και αυτό γιατί ο Θέμης Γεωργαντάς χθες ξεκίνησε την εκπομπή και είπε: θέλω να μου πεις αν χθες γιόρταζες. Κατευθείαν. Βέβαια η Θωμαΐ δεν απάντησε. Είπε ότι ό,τι έχω να πω για τα προσωπικά μου θα τα πω μετά τις 18 του μήνα. Δηλαδή στο τελικό μπορούμε να τον δούμε. Αφού τη στηρίζει πρέπει να δεχεί. Ενδεχομένως ο Τζορτζέλα μου για να τη στηρίξει κι άλλο θα πάει μαζί της. Με παντό. Με παντό να φωνάει μαζί της. Μπροστά μας τη Δευτέρα το βράδυ και να κάνουμε τίποτα κολοτούμπες, να προσέξουμε τι θα πούμε για το παιδί. Καλέ, τι άλλο να πούμε, είπαμε τα καλύτερα. Και κούκλωση είναι. Κακή κουβέντα, καλέ. Και πόσο ταιριαστή είναι, έτσι. Και μάλιστα της έδωσε, και μια συμβουλή στη φωτογραφία που θα δούμε σε λίγο, που φοράει μια γραβάτα και είναι λίγο πιο έτσι... Κυριλέ. Κυριλέ, γιατί είναι και είναι γιορτινές φωτογραφίες. Του γράφει κάπου δεξιά. Αυτή. Ναι, για τη γραβάτα. Ότι κάτι δεν είπαμε για τη γραβάτα, ότι μου αρέσει πιο λεπτή. Κάπως έτσι, δεν θυμάμαι. Να, ορίστε. Θέλουμε λεπτές γραβάτες στο βράδυ, δεν το είχαμε. Και αυτός απαντάει πως δεν είχαμε. Επιμελείτε και το ντύσιμο. Και το στυλ του. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια άλλη σχέση ανάμεσά τους. Είναι αυτά τα πειράγματα του ζευγαριού, κατάλαβες το ύφος. Πάντως επαγγελματικά δηλαδή δραστηριοποιείται στη Γλυφάδα. Ναι, είναι, έχει ένα μαγαζί όπου το ξέρεις και εσύ όλοι το ξέρουν. Μαρία. Εγώ τι να πω. Τι είναι πολύ γνωστό πρόσωπο. Συζούνε, μένουν μαζί. Όχι, η παρουσιάστρια να τα βλέπει αυτά. Τι γιατί τη μιλάω και δεν μ' ακούει. Η Μαρία με προξενεύει σε διαφόρου. Από το καλοκαίρι προσπαθεί. Και η Μαρία έχει δεν έχει σπάσει στάμνα ακόμα. Προσπαθεί. Δεν έχει δει. Αλλά με γνώρισα πολύ, όμως δεν γνώρισα τη Μαρία. Και τι έκανες. Τίποτα. Έξω η Μαρία. Αυτό έλειπε. Τέλεια. Τζάμπα τα προξενιά. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα της, σαν την προβιά του αστραπόγια μου έγινε. Κάτσε μέρα του λέτε. Τι είναι με το πράγμα. Αχ, Παναγία μου. Άμα δεν σε παντρέψω, να μην με λένε δεν σε παντρέψεις, το λέω. Όμορφο. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το δώρο μας. Το δώρο μας το οποίο είναι το Home Cinema, πλήρεσε.